Ελλάδα Sports 94,3. Ελλάδα Sports 94,3. Σας είπα από την αρχή, θα πάρουμε γεύση καρναβαλιού για μας που δεν έχουμε πάει στην Πάτρα, έτσι. Γιατί ήταν χιλιάδες ο κόσμος εκεί. Και θα πάμε τώρα να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έναν, πήγα να πω έναν από τους καλύτερους, αλλά εγώ θα πω τον καλύτερο DJ της Πάτρας, τον Θοδωρή Πίγκα. Θοδωρή, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Καλή Σαρακοστίνα έχουμε. Και για σας. Για χαρά, Δευτέρα καθαρίζουμε, έτσι λέμε εδώ πέρα. Έτσι λέμε, το ξέρω. Και εγώ απέναντι από σένα είμαι, από το Αγρίνιο, οπότε τα ίδια λέμε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, φέτος το Παρτρινό Καρναβάλι φαντάζομαι ότι είχε τεράστια επιτυχία, όπως άλλωστε, γιατί είναι η μάνα του καρναβαλιού, αν μπορώ να το πω έτσι. Η διασκέδαση στην Πάτρα είναι μοναδική. Δεν ξέρω εσύ πώς το είδες, γιατί χθες το βράδυ πραγματικά είχα κάτι εικόνες, έγινε πραγματικά χαμός, όλο το τριήμερο βέβαια, αλλά μάλλον, πόσο μάλλον χθες το βράδυ. Η αλήθεια είναι ότι, ξέρεις, εμείς εδώ στην Πάτρα και ειδικά εμείς που ασχολούμαστε με τη μουσική και τα λοιπά, το βλέπουμε λίγο πιο διαφορετικά, δηλαδή δεν βλέπουμε αυτές τις εικόνες που μπορεί να δεις στα social, στη Ρήγα Φεραίου, την κεντρική οδό της Πάτρας, με αυτόν τον κόσμο, την πλημμύρα και τα λοιπά. Αυτό που έχω να κάνω να πω εγώ φέτος, γιατί παρέλασα κιόλας μετά από πολλά χρόνια, είναι ότι το καρναβάλι της Πάτρας είναι το καλύτερο, δεν χάνει την αξία του, είναι μια διαχρονική αξία. Εμείς συμμετείχαμε και σε χορούς που παίξαμε μουσική και τα λοιπά. Το βλέπουμε λίγο πιο, πώς να το πω, κάποιος βλέπει τις εικόνες αυτές στη Ρήγα Φεραίου και λέει Παναγία μου, χαμός, τι γίνεται εκεί πέρα, τρέλα, πιτσιρίκια πολλά κτλ. Δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί γύρω-γύρω υπάρχουν χωροί και υπάρχουν και δραστηριότητες άλλες που είναι η ουσία του καρναβάλιου. Ακριβώς. Εγώ είδα βίντεο από εκεί που ήσουν εσύ και ο φίλος μας, ναι, ο Σωτήρης, που ήταν απίστευτος ο χώρος πάνω απ' όλα. Από το χθεσινό. Ήταν απίστευτος ο χώρος πρώτα απ' όλα. Αν δεν μου έλεγε που είναι, εγώ θα νόμιζα ότι είναι στην Αγγλία, στην Ισπανία, κάπου αλλού. Ναι. Είναι ένας πολυχώρος εκεί πέρα. Που στείνεται το πάρ των πληρωμάτων, έτσι λέγεται αυτό. Μαζεύονται κάποια group, κάποια παλιά group που έχουν στήσει όλο αυτό το πράγμα και κάνουν ένα πολύ μεγάλο event, το οποίο για να χωρέσει τον κόσμο παίρνει αυτές τις διαστάσεις με stage εξωτερικά, σαν και αυτό που έπαιζα εγώ χθες και τα λοιπά, και έχει προδιαγραφές, μπορώ να πω, πολύ καλές, πάρα πολύ καλές. Θα στο είπε και ο Σωτήρης άλλωστε, ο οποίος ξέρει. Και το έζησε. Θα σου περιέγραψε την κατάσταση χτες. Ήταν τρομερό. Εσύ τι είχες ντυθεί? Εγώ είχα ντυθεί, πήγα σε ένα γκρουπ που λεγόταν Κιμονό. Ήμουνα Ιαπωνέζος. Δεν θέλω να μου μιλείς Ιαπωνέζικα. Πάντως το πραγματικό καρναβάλι στην Πάτρα θεωρώ ότι είναι ένα πάρτι για όλους εσάς, έτσι. Σίγουρα, ναι. Απλά αυτό που είπα και πριν, αλλά μπορεί να μην το περιέγραψε σωστά, είναι αυτό ότι εμείς που ξέρουμε, ας πούμε, τους χορούς, δηλαδή είναι ο λευκός χορός την Πέμπτη, είναι ο κόκκινος χορός, είναι κάποια άλλα πάρτι το προηγούμενο Σάββατο του καρναβαλιού. Ο λευκός χορός τι είναι, γιατί είναι ξεκουστός πάνω από 10 χρόνια, έτσι. Είναι ο πιο ιστορικός χορός της Πάτρας, είναι από το 1979. Είναι ένα ιστορικό πάρτι, θα έλεγα, το οποίο διατηρεί τον κόσμο του. Είναι ένα πάρτι στο οποίο είναι ντυμένοι όλοι στα λευκά, είναι πολύ εύκολο το θέμα, είναι πολύ ωραία σαν εικόνα, αλλά είναι αυτό, θα σε πω πάλι εκεί σε αυτό που ήθελα να πω, είναι ότι αν έρθεις στην Πάτρα και πας σε έναν πατρινό που ξέρει και του πεις τι πρέπει να κάνω, ας πούμε, για να περάσω ωραία, θεωρώ ότι το βασικό είναι να αποφύγεις την κυκλοφορία στο κέντρο, στη Ρήγα Φεραίου που λέμε πάλι, ναι, να επιλέξεις δύο χορούς, να πας να το ζήσεις όλο αυτό και αν έχεις και όρεξη και σε βαστάνε και τα πόδια σου που λέει ο λόγος, να κάνεις και μια συμμετοχή σε ένα από τα ωραία τα group, να παρελάσεις και να το ζήσεις λίγο διαφορετικά. Πάντως η πόλη της διασκέδασης είναι η Πάτρα, έτσι. Είναι, εντάξει, ναι. Θεωρώ πως είναι, ναι. Είναι, διασκέδαση το έχει λίγο, έχει και τους φοιτητές, βοηθάνε πάρα ακριβώς. Πολύ. Και δεν μιλάω μόνο για το καρναβάλι, γενικότερα μιλάω. Ναι, βοηθάνε έτσι. Και οι φοιτητές πάρα πολύ, αλήθεια είναι, δίνουν ζωή, γιατί είναι και η ηλικία τους τέτοια, οι οποίοι αυτοί βγαίνουν να διασκεδάσουν, όσο μεγαλώνεις τόσο σταματάς αυτού του είδους διασκέδαση που έχει ποτά και μουσική κτλ. Δηλαδή πλέεις εστιατόρια και το πας κάπως. Αλλιώς. Αλλά δόξα ο Θεός, από ευθείας η Πάτρα είναι καλά. Ναι, ισχύει αυτό. Θα τα λέει και ο φίλος ο Σωτήρης, ο οποίος είναι και εδώ πέρα. Ακριβώς. Ναι, αλλά ο Σωτήρης δεν είναι DJ όμως. Και τώρα που είπα DJ. Ο Σωτήρης είναι λίγο απ' όλα. DJ, αλλά έχει τρομερές μουσικές γνώσεις, να ξέρεις. Εγώ το ξέρω, το γνωρίζω καλά αυτό. Ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι, έτσι, των ημερών, ας πούμε. Των ημερών. Εντάξει, εμένα μου αρέσει
Η Καρναβαλέρια, έτσι λέγεται. Εντάξει, είναι, είναι τραγούδι που το έχουμε φτιάξει εδώ στην Πάτρα. Είναι όσον αφορά το καρναβάλι. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Είναι το αγαπημένο μου. Το βάζω τις περισσότερες φορές. Και φυσικά φαντάζομαι αυτές τις μέρες έχετε παίξει τα πάντα, έτσι. Αυτές τις μέρες έχουμε παίξει τα πάντα. Ναι, ναι, ναι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ξέρεις, παίζεις όλα τα είδη της μουσικής γιατί πρέπει να ευχαριστήσεις τους πάντες. Ακριβώς, ακριβώς. Και ξέρεις τι άλλο παράδειγμα. Αυτό που λέμε καρναβαλικά δεν είναι στην ουσία κομμάτια που έχουν φτιαχτεί καρναβάλι. Εμείς οι πατρινοί τα έχουμε ονομάσει, έχουμε επιλέξει 40-50 τραγούδια και έχουμε πει ότι αυτά είναι τα καρναβαλικά. Ναι, τα παίζουμε μόνο το καρναβάλι, ας πούμε. Το Κετέλα Πόγκο, το Καμπεσίνο. Ναι, τα κλασικά. Και τα λοιπά. Αυτά εμείς έχουμε πει ότι είναι τα καρναβαλικά μας τέλος. Δηλαδή όλη την υπόλοιπη περίοδο του χρόνου δεν τα παίζουμε. Δεν σου κρύβω βέβαια ότι λόγω του COVID που δεν κάναμε καρναβάλι 2 χρόνια μπορεί να άκουγες καλοκαίρι πατρινό καρναβάλι. Ναι, αποθυμένο δηλαδή. Γιατί μας είχε λείψει που δεν το παίξαμε 2 χρόνια. Αυτό εντάξει. Αλλά κατά τα άλλα όχι. Δηλαδή τώρα μετά το καρναβάλι πάμε στους υπολογιστές. Βγάζουμε τους φακέλους αυτούς από μπροστά, τους βάζουμε στην άκρη και περιμένουμε ξανά στο φόβο. Έτσι. Είσαι τυχερός που δεν κατέβηκα στην Πάτρα γιατί θα αφιέρωνα ένα τραγούδι αγαπημένο του Σωτήρη, θα στο ζητούσα να το παίξεις και είναι η Ιτιά. Οπότε είσαι τυχερός που δεν ήρθα. Πολύ ωραία, δεν πειράζει, περιμένουμε το επόμενο καρναβάλι πρώτα απ' όλα. Να κατέβεις, θα χαρώ πολύ να σε γνωρίσω. Εννοείται θα τα πούμε από και κοντά. Να αρχίσεις να σου δείξουμε αυτό που σου έλεγα, τους χορούς. Και πού πρέπει να πας για να διασκεδάσεις τα στιγμή. Ο χώρος, το λέω και πάλι έτσι και να κλείσουμε με αυτό, ο χώρος που ήσουν, αυτό που κατάλαβα κιόλας, παρόλο που ήταν σε βίντεο, είχατε τέλειο ήχο. Δηλαδή δεν ήταν κάτι πρόχειρο, ήταν πολύ όχι, προσεγμένο. Όχι, η παραγωγή είναι, νομίζω, δεν θέλω να υπερβάλλω, αλλά νομίζω ότι είναι η καλύτερη παραγωγή στην Πάτρα, γιατί είναι συναυλιακό. Ναι, ακριβώς. Και το θέμα ποιο είναι. Το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι που τρέχουν αυτά τα πάρτι, και το συγκεκριμένο μάλιστα, δεν θα πάνε να πούνε ότι αχ, ξέρεις, να γλιτώσω, να... Δεν είναι... It's not all about the money, πώς να το πω. Δεν είναι όλα για τα λεφτά. Το θέμα είναι ότι να προσφέρουν αυτή τη χαρά πίσω στον κόσμο, γιατί όλοι αυτοί σήμερα συζητάνε και λένε τι ωραίο που ήταν το πάρτι χθες και τι ωραίο που ήταν... Όλο αυτό ακούς, όλο αυτό βλέπεις στα social media, τα story, όλα αυτά. Όλοι σχολιάζουν αυτό το πάρτι, που σημαίνει ότι άφησε τρομερή εικόνα. Και τελικά αυτό το πάρτι είναι το πραγματικό καρναβάλι. Να γυρίσω την ερώτηση. Έτσι δεν είναι. Αυτό και μερικά άλλα. Ναι, είναι η ουσία του καρναβαλιού. Γιατί έχει χαθεί λίγο τα τελευταία χρόνια με όλο αυτό που γίνεται εκεί στο κέντρο της πόλης. Με, ναι, το, ναι. Με τους πιτσιρικάδες οι οποίοι δεν τους κατηγορώ. Αυτή είναι η διασκεδασή τους. Αυτό θέλουν. Θέλουν το στριμοξύδι, θέλουν. Το χαμό, το χαμό. Θέλουν το χαμό, τα καπνογόνα να ανάψουν, να στριμωχτούν. Αυτό δεν μπορείς να τους κατηγορήσεις, ούτε αυτούς. Απλά θα μπορούσες, πιστεύω, να ελέγξεις λίγο το όλο αυτό πανηγύρι, να το πω έτσι που γίνεται. Πάντα... Να μην υπάρχει αυτή η ασυδοσία, μπας και μαζευτεί λίγο, ώστε να μπορέσει και ένας άνθρωπος που είναι, πώς να το πω, λίγο, ξέρεις, διαφορετικής ηλικίας, μπορεί να θέλει να ζήσει το καρναβάλι, αλλά βλέπει αυτά τα πράγματα και φοβάται. Λέει, πού να πάω εκεί πέρα. Θα με πατήσουνε. Και επίσης, κλείνοντας με το καρναβάλι, είχε και πολύ κόσμο, ξέρεις, επώνυμους αφρόκρεμα, να το πω έτσι. Δεν ξέρω αν, χωρίς να παρεξηγηθώ, είχε μεγάλη συμμετοχή και από κόσμο, μόνο πιτσιρικάδες, κατάλαβες τι εννοώ. Έχει, όχι, η αλήθεια είναι πως έχει, γιατί σου είπα, το είπα άπειρες φορές, ξέρουν τι θα κάνουν, που θα πάνε. Οπότε αυτοί ξέρουν τι θα κάνουν το τρίμερο και κινούνται αναλόγως, με αποτέλεσμα να περνάνε τέλεια. Έχω μάθει ότι να σε αφήσω από το καρναβάλι και να σε πάω και λίγο στα αθλητικά και με αυτό να σε αφήσω ότι ο αγαπημένος σου παίκτη στο μπάσκετ είναι ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ. Σωστά τα έχω μάθει. Κοίτα, η αγαπημένη μου ομάδα είναι ο Παναθηναϊκός. Δεν κοιτάμε πρόσωπα για τέτοια εμείς. Εντάξει, εμείς θέλουμε το καλό του Παναθηναϊκού. Μπάσκετ βλέπω, γι' αυτό κάνω παρέα με τον Σωτήρη. Ναι. Οφείλω να πω πάντως για το φίλο μου. Δηλαδή αν δεν μπενέψει και το φίλο σου, πώς θα γίνει, ότι ο Σωτήρης όλα αυτά τα γράφει από ένα χρόνο πριν και επαληθεύεται ένα χρόνο μετά. Έχει γράψει για τους πάντες και για τις κινήσεις που έπρεπε να κάνουν οι ομάδες και τα πάντα. Εντάξει, τα γραπτά μένουν λοιπόν. Και όχι μόνο, γιατί τα λέει και εδώ στην εκπομπή μας, γιατί είναι συνέχεια στον αέρα. Το ξέρω. Στην εκπομπή όμως, καταλάβες, θα τα πούμε, θα τα ακούσουμε. Και έφυγε, ναι, το γραπτό μένει, σωστά. Το γραπτό μένει, οπότε ο Σωτήρης τώρα. Βγαίνει η προφήτης όχι εκ των υστέρων, λέει παιδιά σας τα έλεγα. Γιατί και στην Πάτρα κάνει συζητήσεις με διάφορους. Το ξέρω. Πολύ μας αρέσει το μπάσκετ και τα λοιπά.
Τώρα, και κλείνουμε με αυτό. Τώρα που τέλειωσε το καρναβάλι, πού σε βρίσκουμε, πού παίζεις μουσική? Τώρα πάλι θα επιστρέψουμε στα μαγαζιά εκεί που συνεργάζομαι, εδώ στο κέντρο της Πάτρας. Έχω διαφορετικές βραδιές σε κάθε μαγαζί. Να πω ονόματα, Μποτέγκας, Διθίντο, Μπάρα. Δεν θα τα ξέρουν οι περισσότεροι, αλλά εντάξει, είναι καλά μαγαζιά. Λοιπόν, έχεις χαιρετίσματα από εκεί. Μετά στο Βερολίνο με τον Παναθηναϊκό το Μάιο, στο Final Four. Καλά, εκεί δεν θα παίξει μουσική, εκεί θα παρακολουθήσεις μάτς. Θα παρακολουθήσω τον Παναθηναϊκό. Έχεις χαιρετίσματα από αρκετό κόσμο από την Πάτρα, γιατί εκεί μας ακούνε οι φίλοι μέσα από το Πελοπόννησος FM. Οπότε σε ακούνε αρκετοί γνωστοί σου κιόλας. Λοιπόν, και θα ήθελα να κλείσουμε με αυτό, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να σου ευχηθώ καλή ξεκούραση γενικά, Θοδωρή. Και θα τα πούμε και από κοντά. Σε ευχαριστώ για το χρόνο σου. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια και χρόνια πολλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ήταν ο Θοδωρής Πίγκας, έτσι πήραμε μια γεύση. Ένας από τους καλύτερους DJ εκεί στην Πάτρα. Ελλάδα Sports 94,3. Το νέο αθλητικό ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.